καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Λίγο την προσοχή σας, παιδιά. Καλή χρονιά. Βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε την καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας του έτους 2020. Αρχικά να ευχηθώ καλή χρονιά, καλή πρόοδο στις αθλήτριες και αθλητές του τμήματός μας και όλου του Συλλόγου. Καλή χρονιά στους γονείς, καλή δύναμη. Καλή χρονιά στους προπονητές, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη σημαντική βοήθειά τους, στους χορηγούς μας και σε όλο τον κόσμο. Πριν προχωρήσουμε στην κοπή της Βασιλόπιτας, να σας πω δύο λόγια όσον αφορά την αγωνιστική κατάσταση του Συλλόγου, γιατί βρισκόμαστε ακριβώς στα μέσα. Το γυναικείο τμήμα του Συλλόγου, που ας με επιτραπεί έκφραση, είναι και η βιτρίνα μας. Για πρώτη φορά στην ιστορία βρίσκεται στο τέλος του πρώτου γύρου, στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Οι παγκορασίτες μας έχουν μια πολύ αξιοπρεπή εμφάνιση με μια καινούργια ομάδα, με νέα πρόσωπα, βγαίνουν όλο και περισσότεροι αθλητές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φέτος έχουμε κάνει ένα μεγάλο ρεκόρ νέων μελών στο τμήμα μας, στο τμήμα μίνι, το τμήμα του συλλόγου μας. Η δουλειά που γίνεται, που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια, έχει πάρει σάρκα και οστά, και αυτοί είστε εσείς, τα ίδια μας τα παιδιά, που ο σύλλογός μας και η οικογένεια του ΓΑΣ όλο και μεγαλώνει και συνεχίζουμε. Είμαστε εδώ, η διοίκηση ενωμένη και δυνατή, να καταβάλουμε οποιαδήποτε προσπάθεια χρειαστεί για το καλό του Συλλόγου. Τώρα, θέλω να αναφέρω όσον αφορά το μέλλον και δύο εκπλήξεις που έχουμε και αφορά κυρίως τις μικρές αθλήτριες και αθλητές του Συλλόγου. Στο πολύ κοντινό μέλλον, μέσα στο Φλεβάρι, διοργανώνουμε τουρνουά μίνι βόλι εδώ στο γήπεδο. Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες. Έχουμε καλεσμένες ομάδες, μεγάλες ομάδες της Θεσσαλονίκης και θα γίνει μια πολύ μεγάλη γιορτή εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Αλεξάνδρειας. Εκτός αυτού, θα ακολουθήσει και μια εκδρομή του Συλλόγου μας. Θα επισκεφτούμε την ομάδα του ΠΑΟ σε έναν αγώνα. Θα ενημερωθείτε και προφορικά αλλά και γραπτά για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα το τι ακολουθεί από εδώ και πέρα. Θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες εκπλήξεις. Αυτές είμαστε σε θέση να τις ανακοινώσουμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις ανακοινώσεις. Να προχωρήσουμε λίγο στην κοπή της Βασιλόπιτας. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι είναι του Χριστού. Το δεύτερο κομμάτι είναι των προπονητών. Το τρίτο κομμάτι είναι για το γυναικείο τμήμα. Το τμήμα αγοριών. Μετά από 25 χρόνια καταφέραμε να κατεβάσουμε αγωνιστική ομάδα στο πρωτάθλημα. Όσον αφορά το διαδικαστικό κομμάτι, θα ήθελα να σας πω ότι θα περνάει τμήμα-τμήμα με την καθοδήγηση των προπονητών που να παίρνει κάθε παιδάκι το κομμάτι του. Καλή χρονιά σε όλους.
ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Καλή χρονιά στα παιδιά μας, στους γονείς. Υγεία εύχομαι, πολλές επιτυχίες στην ομάδα μας. Και τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ το Προεδρείο, ιδιαίτερα τον κύριο Παπαδήμα και τον κύριο Παπαζήση και τον κύριο Γρηγόρη, Παπαγεωργίου. Ξέρουν αυτοί τους λόγους. Ευχαριστούμε πολύ και καλή χρονιά. Είμαι που βρίσκομαι σε αυτήν την ομάδα, το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή που ήρθα. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα να παραλάβω αυτό το κομμάτι. Με υγεία αυτό, χωρίς τραυματισμούς. Να είστε καλά. Πρέπει να εκπληρώσουν και κάποια άλλα όνειρα που ίσως να έχουν μαζεμένα στην άκρη. Αμαλία. Αυτή... είναι δηλαδή η προεφηβεία και η εφηβεία, παρατηρείται η μεγαλύτερη ανάπτυξη του ανθρώπου. Συγκεκριμένα στα κορίτσια, κατά την ηλικία των 14 ετών, παρατηρείται αύξηση στο ύψος έως και 8 με 9 εκατοστά ανά έτος και στο βάρος γύρω στα 8 κιλά ανά έτος, το οποίο παρατηρείται κυρίως στην περιοχή των Ουρλουτών και των Μυρών.